καβαλάρι Αγίου και προστάτη του Ηρακλείου περνάει μέσα από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης παρουσία πλήθους πιστών. Μετά από έναν και πλέον χρόνο αυστηρών περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού, πραγματοποιήθηκε και πάλι η Λιτανία της εικόνας. Με έκδηλη συγκίνηση και βαθιά κατάνοιξη, οι πιστοί έσπευσαν να ανάψουν ένα κερί και προσκύνησαν την εικόνα του Αγίου, ζητώντας την προστασία του, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές που βιώνουν εν μέσω πανδημίας. Είναι ο προστάτης της πόλης μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ όσο μπορούμε. Και να έχουμε την ευλογία του. Όσο να είναι, ναι. Γενικά μας είχε λείψει όλη η εκκλησιαστική ζωή που στερηθήκαμε λόγω του κορονοϊού. Χρονιά πολλά σε όλους μας. Και να φύγει ο κορονοϊός. Είναι ευλογία για το Ηράκλειο που έχει τον Άγιο Μήνα προστάτη του. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά. Προηγήθηκε όρθρος και τρισαρχιερατική θεία λειτουργία παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τοπικών στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, βουλευτών και πιστών. Πάντα όμως με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Το ιερόν θησαυρίσμα της δόξης του Θεού. Ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 τελετουργείται από την Εκκλησία της Κρήτης σήμερα στην εορτή του Πολιούχου Αγίου Μηνά. Εύχομαι σε όλες τις Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτες χρόνια πολλά, δύναμη, υγεία και ενωμένοι να περνούμε το κάθε πρόβλημα. Σήμερα γιορτάζει ο Πολιούχος του Ηρακλείου Άγιος Μηνάς. Ευχόμαστε να δίνει δύναμη σε όλους τους Ηρακλείωτες, σε όλους τους πολίτες, να προχωρήσουμε με δύναμη σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που ζούμε. Χρόνια πολλά στο Ηράκλειο, στους Ηρακλείωτες, να ευχηθούμε η χάρη του Αγίου Μηνά να μας προστατεύει, να μας οδηγεί και να μας δίνει δύναμη για τις δύσκολες μέρες τις οποίες περνάμε.